Καλημέρα σας κύριε Μαρουσάκη, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Λοιπόν, για δώστε μας, σας παρακαλώ πάρα πολύ, τα δεδομένα. Δηλαδή από εκεί που είχαμε βροχές και λοιπά, πήγαμε στην Αφρική σκόνη και στην Αφρικανική σκόνη και στους 32 βαθμούς. Συνεχίζεται σήμερα. Ακούμε βέβαια ότι θα υπάρχουν και περιοχές στη χώρα που θα έχουν και το κρύο και τη βροχή. Δεν ξέρω τι γίνεται. Εκεί πάμε να δούμε την τρέλα που επικρατεί. Ακριβώς, πολύ σωστά λοιπόν επισημάνατε ότι θα έχουμε έτσι έναν άκρος ανοιξιάτικο καιρό προς τα πιο νότια τμήματα της χώρας μας, δηλαδή προς την περιοχή της Πελοποννήσου, προς την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και προς την περιοχή της κεντρικής και ανατολικής Θερεάς Ελλάδας. Θα βλέπουμε θερμοκρασίες κοντά στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου σήμερα, θα κάνει αρκετή ζεστή, συνοδεία κάποιων αραιών νεφώσεων αλλά και έντονης αφρικανικής σκόνης. Στον αντίποδα όμως από τη Θεσσαλία και πιο βόρεια, περιμένουμε έτσι έναν πιο φθινοπορεινό καιρό, περισσότερες συννεφιές, θα έχουμε και βροχοπτώσεις, οι οποίες κατά τόπους βροχές θα είναι λασποβροχές και θα είναι και πιο χαμηλές οι θερμοκρασιακές τιμές. Εκεί δεν φαίνεται να ξεπερνάμε τους 20 με 23 βαθμούς Κελσίου. Αυτό το καιρικό μοντίβο φαίνεται ότι θα μας ακολουθήσει μέχρι και το τέλος της εβδομάδας. Φαίνεται δηλαδή ότι αν εξαιρέσουμε την αυριανή και μεθαυριανή μέρα, Τρίτη δηλαδή και Τετάρτη, όπου θα έχουμε περισσότερες βροχές για να απομακρυνθεί κάπως και η Αφρικανική σκόνη, το μεγαλύτερο τμήμα της εβδομάδας που μόλις ξεκίνησε θα χαρακτηρίζεται από γενικά έτσι υψηλές θερμοκρασιακές τιμές, κυρίως στα ανατολικά και νότια, και κατά διαστήματα έτσι αυτόν τον νεφοσκεπή, νεφελώδη καιρό, με διαστήματα όμως ηλιοφάνειας. Οι νοτιάδες θα κυριαρχούν σε Ιόνιο και Αιγαίο με τοπικά ισχυρές εντάσεις. Σήμερα να πούμε ότι ο νοτιάς προς τον νότιο Ιόνιο θα φτάνει ακόμη και τα 7 με 8 μποφόρα, αλλά λοιπόν θέλει μια προσοχή. Εκεί το νότιο Ιόνιο θα είναι πιο ενισχυμένοι νοτιάδες. Και όπως όλα δείχνουν ότι και με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία φαίνεται ότι και προς την Κυριακή των εκλογών θα οδηγηθούμε με ένα έτσι ανάλογο καιρικό μοτίβο, αφρικανική σκόνη και πάλι, αραιές συννεφιές, λίγες οι βροχές προς τη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα και έντονη η ζέστη προς τα ανατολικά και νότια με τις θερμοκρασίες κοντά στους 26 με 27 βαθμούς. Έχουμε αυτό που λέμε στη χώρα μας προχωρημένη άνοιξη, έναν ανοιξιάτικο καιρό που μας δίνει και την αφρικανική σκόνη, μας δίνει και τις υψηλές θερμοκρασίες και κάποιες βέβαια βροχές που τις έχουμε ανάγκη προς την κεντρική, δυτική και βόρεια Ελλάδα. Ναι, αλλά έχουμε μια χώρα κομμένη στα δύο. Άνοιξη προς καλοκαίρι μία, φθινόπωρο προς χειμώνα όσο φαίνεται η άλλη. Πώς εξηγείται αυτό, κύριε Μαρουσάκη? Είναι αυτό το χαρακτηριστικό της άνοιξης. Όπως περνάνε αυτά τα βαρομετρικά χαμηλά από την περιοχή της Ιταλίας, επειδή χαράσουν έτσι μια τροχιά πιο βόρεια, λόγω βέβαια και της εποχής κινούνται σε μεγαλύτερα γεωγραφικά πλάτη, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην επηρεάζει όλη η χώρα από αυτά τα βαρομετρικά χαμηλά και έτσι λοιπόν το ένα τμήμα της χώρας μας, προς την κεντρική και νότια δηλαδή Ελλάδα, να δέχεται την αφρικανική σκόνη της υψηλής θερμοκρασίας με λίγες αραιές συννεφιές. Στον αντίποδα, λίγο πιο βόρεια, οι συννεφιές είναι πιο πολλές, έχουμε περισσότερες βροχές, μικρότερη έτσι θερμοκρασία και βέβαια πιο περιορισμένη την αφρικανική σκόνη. Είναι, θα λέγαμε, το τελείωμα αυτού της άνοιξης, λίγο δηλαδή πριν μπούμε στην και επίσημα στη θερμή περίοδο και καιρικά και ημερολογιακά. Αυτό θα μας τα κάνει λοιπόν το επόμενο έτσι διάστημα του Μαΐου, κατά κάποιο τρόπο, το δεύτερο μισό του Μαΐου, για να πάμε στη συνέχεια σε πιο θερμές καταστάσεις και να υποδεχτούμε το καλοκαίρι. Με λιγότερες βέβαια μετατοπίσεις αφρικανικής σκόνης και με λιγότερες βέβαια τις βροχοπτώσεις, αφού και η θερμοκρασία θα παρουσιάζει μέρα με την μέρα περισσότερη άνοδο. Κύριε Μαρουσάκη, αν αντιλαμβάνομαι σωστά από τον τόνο της φωνής σας, δεν σας ξαφνιάζει αυτό το τελείωμα της άνοιξης με αυτή την αστάθεια, αν μπορώ έτσι να την αποκαλέσω? Ακριβώς, και πολύ σωστά το τονίζετε. Ο καιρός κατά κάποιο τρόπο το τελευταίο διάστημα κινείται σε πιο φυσιολογικά επίπεδα. Είδαμε δηλαδή ότι αυτό που δεν έκανε το χειμώνα το έκανε λίγο μέσα στην άνοιξη. Κάποιες βροχές παραπάνω πέσαν στη χώρα μας, ιδιαίτερα προς την κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Πάντα όμως στα νοτιότερα γεωγραφικά διαμέτρα τα βροχές είναι λιγότερες. Δυστυχώς επιμένει σε αυτό το καιρικό μοτίβο η όλη κατάσταση. Από εκεί όμως και μετά κινούμαστε σε γενικά φυσιολογικά επίπεδα και η θερμοκρασία ανεβαίνει στην ώρα της, να το ας μου επιτραπεί η έκφραση, ανεβαίνει δηλαδή σιγά σιγά καθώς προχωράμε μέσα στο Μάιο. Τις προηγούμενες ημέρες και εβδομάδες είχαμε και θερμοκρασίες ακόμη και κάτω από τα κανονικά επίπεδα για την κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Πάμε λοιπόν σε πιο θερμές καταστάσεις, με την αστάθεια βέβαια να μας συντροφεύει και τη χρειαζόμαστε την αστάθεια, χρειαζόμαστε αυτές τις βροχές να πέσουν βέβαια με ομαλό και ήπιο τρόπο για να καλύψουν και το ηγετικό κενό που έχει μείνει από τους φθινοπορεινούς και χειμερινούς βέβαια μήνες. Ωραία. Είπατε από τη μία εκείνη το τελευταίο που ρωτώ ότι θα πάμε μέχρι τις εκλογές έτσι, με αυτά τα φαινόμενα θα επικρατήσουν όλη την εβδομάδα και ότι αναμένεται ουσιαστικά να καθαρίσει η ατμόσφαιρα και με τις βροχές. Εδώ εμείς στην Κρήτη, στα νότια, να υπολογίζουμε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, από τα νότια διαμερίσματα της χώρας, να υπολογίζουμε σε βροχές ή λασποβροχή για να
καθαρίσει η ατμόσφαιρα ή παρηγορούμαστε με βόρειους ανέμους ενδεχόμενα? Είναι λιγότερες οι πιθανότητες να δούμε αξιόλογες βροχές προς την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, αλλά και προς τις Κυκλάδες. Θα έχουμε κάποιες έτσι τοπικού χαρακτήρα βροχές, λαστοβροχές, για να προσπαθήσει και η ατμόσφαιρα να καθαρίσει με αυτή τη διαδικασία. Να πέσει δηλαδή αυτή η ποσότητα αφρικανικής σκόνης που υπάρχει τώρα συγκεντρωμένη στην ατμόσφαιρα κάτω στην επιφάνεια του εδάφους. Αλλά αυτό δεν θα γίνει τόσο με τις βροχές, όσο κυρίως με την αλλαγή της διεύθυνσης των ανέμων. Δηλαδή από Τετάρτη και κυρίως Πέμπτη και μετά θα μπει ένας δυτικός άνεμος. Θα στρώξει κατά κάποιο τρόπο την αφρικανική σκόνη προς την περιοχή της νοτιοδυτικής Τουρκίας και φαίνεται λοιπόν ότι θα καθαρίσει και η ατμόσφαιρα, χωρίς όμως να συμβάλλουν ιδιαίτερα στη διαδικασία αυτή οι βροχοπτώσεις για το νότιο-νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Ωραία. Από Τετάρτη-Πέμπτη λοιπόν, λίγο παραπάνω να καθαρίσει η ατμόσφαιρα, λέτε φεύγοντες η αφρικανική σκόνη, η οποία θα μεταφερθεί προς την γειτονική χώρα, προς την Τουρκία. Λοιπόν, κρατάω όλες αυτές τις πληροφορίες, πολύτιμες μας είναι ούτως ή άλλως και για τους ανθρώπους που είναι έξω στους αγρόους και για εκείνους οι οποίοι ταξιδεύουν. Δεν είναι και το καλύτερο αυτό το μοντέλο του καιρού, το ακόμη και από τους ξένους επισκέπτες οι οποίοι βρίσκονται στην Κρήτη αλλιώς περίμεναν τον καιρό, αλλά τώρα τι να πούμε, καιρός είναι αυτός. Θέλει έτσι μια προσοχή στην αφρικανική σκόνη, ειδικά στις ευπαθείς ομάδες που έχουν κάποια προβλήματα με το αναπνευστικό του σύστημα, κάποια καρδιολογικά θέματα, να συμβουλεύονται πάντα και τον γιατρό τους και να περιορίζουν βέβαια τις μετακινήσεις όταν βλέπουν ότι αυτές οι ποσότητες της αφρικανικής σκόνης ξεπερνούν κάποια έτσι επικίνδυνα όρια. Δεν θα κρατήσει όμως για πολύ. Είπαμε Τετάρτη με Πέμπτη θα καθαρίσει σιγά σιγά, θα απομακρυνθεί αυτή η ποσότητα αφρικανικής σκόνης. Θα πάμε έτσι σε πιο ομαλές καιρικές συνθήκες. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μαρουσάκη για τις πληροφορίες. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα.